την ανησυχία τους για την επέκταση του χρόνου ζωής του φρέσκου νοπού παστεριωμένου γάλακτος από τις 5 ημέρες που ισχύει σήμερα, εξέφρασαν εκ νέου οι Έλληνες κτηνοτρόφοι σε ημερίδα της ελληνικής γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στον Αγρότυπο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αφήνει να εννοηθεί ότι ίσως αυτή η αλλαγή ζητηθεί ακόμη και από την Τρόικα. Αυτό σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους που έχουν έρθει και στο παρελθόν αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο, θα σημάνει ολοκληρωτική κατάρρευση της ελληνικής αγελαδοτροφίας. Γίνονται πολλές συζητήσεις για το θέμα της πιθανότητας αύξησης των ημερών διάρκεια ζωής για τον οπό γάλα. Επίσης, από το Υπουργείο Ανάπτυξης αφήνει να εννοηθεί ότι θα μας το επιβάλλει η Τρόικα. Από την άλλη, βλέπουμε ότι στα ράφια των σούπερ μάρκετ το φρέσκο ελληνικό γάλα είναι κάθε μέρα και λιγότερο. Αναφέρει σχετικά με το θέμα στον Αγρότυπο το μέλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Λευτέρης Γίτσας που συμμετείχε στην ημερίδα αυτή και προσθέτει: «Από έρευνα που κάναμε είδαμε ότι αυτό το γάλα οι βιομήχανοι το διοχετεύουν για την παρασκευή του γιαουρτιού Greek Yogurt, διότι οι χώρες που το εισάγουν έχουν την απέτηση το γιαούρτι που θα εισάγουν να είναι από ελληνικό γάλα. Το κενό που αφήνει το φρέσκο γάλα στην αγορά το παίρνει το μακράς διαρκείας 10 ημερών. Οπότε ενδέχεται κάποια στιγμή, μπορεί και το θέμα του φρέσκου γάλακτος των 5 ημερών να μην υπάρχει, να αποτελεί κενό γράμμα πια. Εκτός και αν το ελληνικό κράτος μας ακούσει σε αυτά που προτείνουμε και είναι τεκμηριωμένα και καταφέρουμε να διπλασιάσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο σε αγελάδες με τις προοπτικές που έρχονται», αναφέρει ο κύριος Γίτσας. Ο συνεταιρισμός Πιερίας Αρώνια σε συνέχεια της προσπάθειάς του να μεγιστοποιήσει τα κέρδη από την εκμετάλλευση της πρωτοποριακής καλλιέργειας της Αρώνιας αποφάσισε να ενσωματώσει στο δυναμικό του τον κύριο Λεωνίδα Ρεμούντο, ειδικό σύμβουλο πάνω σε θέματα μεταποίησης τροφίμων. Ο κύριος Ρεμούντος είναι γεωπόνος επιστήμονας τροφίμων και είναι εξειδικευμένος στην έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων προϊόντων. Με πολυετή εμπειρία και με πολλά προϊόντα ήδη λανσαρισμένα στην ελληνική αγορά, προϊόντα που βραβεύτηκαν και στην Παγκόσμια Έκθεση Τροφίμων Σιάλ που λαμβάνει χώρα κάθε 2 χρόνια στο Παρίσι. Επίσης, είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής από τον ΕΦΕΤ πάνω σε θέματα υγιεινής τροφίμων. Ο Κώστας Βαφίδης ανέθεσε στον κύριο Ρεμούντο τη μελέτη για την αξιοποίηση και μεταποίηση της Αρώνιας του συνεταιρισμού. Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει στάδια υλοποίησης. Αυτά επιγραμματικά θα είναι: σχεδιασμός, μελέτη νέων προϊόντων, οικονομική μελέτη εξοπλισμού απαραίτητου για την παραγωγή, στήσιμο και οργάνωση εγκαταστάσεων, συνεργασία με διαφορετικά